γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε λουκουμάδες. Έτσι, λουκουμάδες όμως που τους δαγκώνεις και λιώνουν στο στόμα. Μπαμπάτσικους. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γενικές απολαύσεις στο Facebook. Γράφτε μου ένα σχόλιο κάτω από ποια περιοχή με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. 500 γραμμάρια γάλα, μπορείτε να βάλετε και νερό αν θέλετε, έτσι, με το γάλα γίνονται πιο αφράτη. 1,5 φακελάκι ξερή μαγιά, 20 γραμμάρια ζάχαρη, ανακατεύουμε, τόσο όσο να διαλυθεί η μαγιά, 30 γραμμάρια σπορέλαιο, ή ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Δέκα γραμμάρια αλάτι. Λίγο σπορέλαιο στα χέρια μας. Το αλεύρι είναι 800 γραμμάρια που έχω βάλει. Όσες κυρίες έχετε κουζινομηχανή, το βάζετε στην κουζινομηχανή. Ζυμώνουμε τόσο όσο να πάρει το αλεύρι. Καθαρίζουμε τα τυχώματα. Πάντα πρέπει να καθαρίζετε τη λεκάνη, γιατί αυτό που μένει κάτω θα σας κάνει γρόμπους στο ζυμάρι. Σβόλους. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να το ζυμώσετε, είναι σφιχτό το ζυμάρι, το αφήνετε 2 λεπτά. Η μαγιά θα κάνει τη δουλειά της, θα το αφρατέψει και θα μπορέσετε να το ζυμώσετε καλύτερα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σκεπάζουμε με μεμβράνη. Και αφήνετε το ζυμαράκι σας για μισή ώρα να διπλασιαστεί. Μόλις είναι έτοιμο το ζυμάρι μας, σε μία λαδόκολλα θα βάλουμε λίγο αλεύρι. Αυτό το κάνουμε για να μην κολλήσουνε. Το βάζουμε στην άκρη. Λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Το αλεύρι αυτό είναι εξτρά από αυτό που σας έχω δώσει. Το ζυμάρι μας. Θα το ξεφουσκώσουμε λιγάκι. Και πάμε να το κόψουμε μερίδες. Λοιπόν, έκοψα κομμάτια των 100 γραμμαρίων, 98 με 100 γραμμάρια. Αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή βάζετε το χέρι σας και κάνετε αυτό, εντάξει. Εδώ αν έχει πολλά κοψίματα το μαζεύετε λιγάκι και ξανακάνετε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, εφόσον έγινε το μπαλάκι μας θα κάνετε μία τρυπούλα εδώ. Το πρώτο μας λουκουμαδάκι είναι έτοιμο, έτσι. Μην το βλέπετε έτσι, θα φουσκώσει αρκετά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Βλέπετε, βάζετε το χέρι σας επάνω στο ζυμάρι και κάνετε αυτό το πράγμα, τίποτα άλλο. Πιέζετε λιγάκι και κάνετε μία τρύπα στη μέση. Δεν θέλουμε να το κάνουμε πολύ, βλέπετε, πώς γίνεται. Δεν θέλω να κάνω πολύ μεγάλη την τρύπα,
Δεν υπάρχει λόγος. Η τρύπα γίνεται μόνο και μόνο για να ψηθεί ο λουκουμάς. Το ακουμπάμε στο χαρτάκι με τη λαδόκαλα που σας είχα δείξει πριν. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω ένα ακόμα. Το τρυπάμε. Και είμαστε έτοιμοι. Αφήσαμε τα λουκουμουδάκια και ξεκουραστήκανε. Έχω βάλει σπορέλαιο, το οποίο το έχω ζεστάνει. Τώρα θα ανάψουμε τη φωτιά και θα χαμηλώσουμε. Θα χαμηλώσουμε αρκετά, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να τους κάψουμε. Θα πάρουμε ένα λουκουμά, θα τον καθαρίσουμε λιγάκι από κάτω και πάμε για τηγάνισμα. Προσοχή, δεν θέλουμε τηγάνισμα δυνατό, θέλουμε σιγανό, σιγά σιγά να ξεκινήσει να πάρει ένα ωραίο χρώμα και να ψηθεί και μέσα. Αφού μπήκε ο πρώτος, καθαρίζουμε λιγάκι και βάζουμε κι άλλον ένα. Περιμένουμε λίγο να ανέβει η θερμοκρασία. Το μόνο που θέλω είναι να μου τους πιάνετε προσεκτικά, έτσι, να καθαρίζετε λίγο το αλευράκι που έχει. Τρεις είναι καλή. Γυρνάμε λίγο τον πρώτο, γυρνάμε και το δεύτερο. Θα πάρουμε το λουκουμά τον έναν. Θα συνεχίσω εγώ τώρα. Έτσι βάζουμε το λουκουμά. Τα λουκουμαδάκια μας είναι έτοιμα, έτσι, να τα φτιάξετε. Είναι εύκολα, είναι νόστιμα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!